τώρα θα ξεκινήσουμε κάπως διαφορετικά το βίντεο. Θέλω να σας ευχαριστήσω γιατί βλέποντας τα βίντεο μου στηρίζετε το κανάλι και στηρίζετε και την όρεξή μου για να συνεχίσω να δημιουργώ περιεχόμενο από τη Σάμο και όχι μόνο. Για όσους μπήκατε πρώτη φορά στο κανάλι, ονομάζομαι Άρης Κωνσταντάρας. Είμαι ο επικεφαλής μιας ομάδας ανθρώπων που έχουμε αυτό εδώ το κανάλι, Μικρές Διαδρομές Σάμου. Όπως καταλάβατε, είμαι ήδη εν κίνηση. Αυτό που μου αρέσει να κάνω πάρα πολύ, να δημιουργώ οδικά βίντεο και να σας ταξιδεύω στο όμορφο νησί της Σάμου. Το σημερινό επεισόδιο, όπως είδατε από την περιγραφή του βίντεο, έχουμε επίσκεψη στο καζάνι Σούμας. Ξεκινήσαμε από το χωριό μας, από τη χώρα Σάμου. Περάσαμε από τους Γκιόνιδες Μαυρατζέων. Διασχίσαμε Κουμαραδέως. Στον πύργο κάνουμε δεξιά πάνω. Περάσαμε το χωριό Μεσόγεια. Και ανάμεσα στο χωριό Μεσόγεια με Πάνδροσο βρίσκεται το καζάνι Σούμας που θα κάνουμε μια επίσκεψη. Καθίστε μέχρι το τέλος του βίντεο γιατί έχουμε μεζέδες. Θα πιούμε Σούμα από το καζάνι που βγαίνει και θα μας μιλήσουν και πολλοί και διάφοροι. Τα αρώματα Σούμας, η καμινάδα, έχει ανάψει φωτιά, μας περιμένει εδώ οι άνθρωποι, για πάμε. Λοιπόν, όπως σας είπα στο σημερινό επεισόδιο, πάμε σε ένα καζάνι Σούμας, μας περιμένουνε. Έχουν ανάψει φωτιά, έχουν τσιμπούσει. Καλησπέρα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι γίνεται ρε παιδιά, τι έχουμε εδώ. Θα βγαίνουμε Σούμα. Αυγά. Με φτερούγες, θα να βγάλουμε με φτερούγες. Βέβαια, τώρα είναι λίγο χάρη και το άλλο. Είναι το πρώτο πιάτο. Φτερούγες μεξικάνα. Και όπως σας υποσχέθηκα εδώ το καζάνι Σούμας, θα σας τα δείξουμε, θα μας τα πει εδώ ο φίλος μας ο Γιώργος. Γιώργο, πώς πάμε? Όλα καλά. Καταρχάς, καλή σεζόν να έχουμε. Καλή σεζόν να έχουμε. Έχουμε ξεκινήσει από πολύ νωρίς. Πάμε να ξεδιψάσουμε, να πιούμε μια Σούμα. Βεβαίως. Γιατί είστε γνώστο στο στόμα μας. Βεβαίως. Και θα μας τα πεις όλα, μη στεναχωριές. Εδώ θα κάτσουμε. Εδώ με το φίλο του Χρυσόστομο θα μας πει την ιστορία του καζανιού. Θέλω να μου πεις όμως την ιστορία, από πότε ξεκίνησε αυτό το καζάνι. Είμαι ο Χρυσόστομος Σιγουλάης. Το καζάνι αυτό έχει ξεκινήσει εδώ και πολλά χρόνια. Ο πατέρας μου θυμάται τον παππού μου, τον παππού μου και μετά θυμάται κανένας. Είναι πάνω από 200 χρόνια. Ήταν το παλιό με το λουλά, ήταν 60 κιλά και αυτό είναι 130. Με το καινούργιο σύστημα. Με άλλη ψύχτρα, άλλο λουλά και όλα. Και όχι ξύλα, με πυρήνα τώρα πια. Έχει ανταπόκριση, έρχεται ο κόσμος, βγάζει Σούμα. Βεβαίως. Δουλεύουμε δύο μήνες το χρόνο. Από τις δύο μήνες, 30 μέσα δουλεύουμε σίγουρα. Πόσα καζάνια Σούμας έχεις, Σάμο? Σπιτινούς, ένα στην Άμπελο, ένα εδώ πέρα είναι ο Μπάμπης. Ένας ξαδερφός μου από κάτω έχει, ένα Ουκρανίς από πάνω. Άλλος στον πύργο έχει δύο. Έχει αρκετά. Έχει καμιά δεκαπενταριά. Και είναι και πολλά που δεν δουλεύουν, έχουν άδεια και δεν δουλεύουν. Να πούμε ότι είμαστε εδώ στο καζάνι, έξω από το καζάνι. Έξω από το καζάνι. Εδώ είναι η ανατολική πλευρά του καζανιού. Ναι. Και είμαστε πάνω από το χωριό. Πάνω από το Μεσόγειο. Μεσόγεια, πάνω από το χωριό Μεσόγεια. Γιώργο, θα φάμε τίποτα ή θα μείνουμε ξεροσφύρ? Εννοείται, έχουμε και θαλασσινά και κρέας. Εδώ, ανάψαμε και φωτιά, ψητά. Ψητά. Κάνουμε διατροφή, όλα ψητά στα κάρβουνα. Πώς πάμε εδώ, θα φάμε ή θα μείνουμε νηστικές? Θα φάμε. Άντε, κανόνισε γιατί... Λίγο υπομονή. Με έχει κόψει πίνα μένα, λίγο υπομονή, δεν έχω φάει. 5 ώρα δεν έχω φάει ακόμα. Ανάψτε φωτιές εδώ φίλοι μου, ανάψτε. Ψήστε με τους φίλους σας, φάτε, αυτές είναι όμως και τη ζωή. This is καπίρα. Αυτή είναι η παραδοσιακή καπίρα. Για πες μας τι ο Γιώργο εδώ η καπίρα. Ποιο είναι το μυστικό της καπίρας? Το μυστικό της καπίρας είναι να μην είναι φρέσκο το ψωμί. Να είναι μπαγιάτο. Να είναι λίγο σιτεμένο, ναι. Και μετά βάζεις λάδι, ρίγανη, αλάτι, λεμονάκι. Το λαδάκι με το λυπηθείτε. Παπάρα καλή. Κορονέικο. Εδώ με την παλιοπαρέα έπειτε συνέχεια και στο καζάνι και στο τραπέζι. Γεια μας παιδιά. Yeah. Καλώς σας βρήκα. Να είσαι καλά.
Ναι, γεια σας. Μας κακομαθαίνετε, κύριε Γιώργο, μας κακομαθαίνετε. Έλα, έλα, πάμε, δώσε. Ντόπιο το λουκάνικο. Ντόπιο, με πράσο και με αρνί. Ο δεύτερος μεζές. This is pork. Ή γρουτζέλι. Ή γρουτζέλι στα σαμιώτια. Τι κάνεις εδώ, εσύ, τι μας φτιάχνεις. Πατάτες τηγανιτές. Πατατούλες τηγανιτές εδώ, σαμιώτιες. Βέβαια. Ένα μεζεδάκι ζητήσαμε εδώ στο καζάνι. Τα όλοι από το φαΐ θα φύγουμε. Για να δούμε, κάνει πατατούλα τίποτα. Μας καταργήσανε τα πλαστικά πυρούνια. Βλέπει χεράκι. Το λουκάνικο λιώνει στο στόμα σου. Έχει και τυρί μέσα. Καφέ. Ωραία, από πού. Αυτά δεν έχετε. Λεβισιανός. Λεβισιανός τα λουκάνικα και εμείς τα λέμε όλα. Φίλοι μου, δυο μυστικά για την επιτυχία του τραπεζιού σας εγώ ακόμα. Ήρθε η καπίρα και έρχεται άλλο ένα. Ντόπια αλμυρή σάλτσα στον ήλιο. Γιατί δεν έρχεσαι να μας τα πεις, ντρέπεσαι. Ο παραγωγός ντρέπεται. Πώς σε λένε, θεία? Ελένη. Η θεία Ελένη ντρέπεται να βγει στο γυαλί. Βάλαμε και σαλτσούλα στο ψωμάκι. Τώρα ταξιδεύω 40 χρόνια πίσω, όταν ήμουν στην ηλικία αυτών των παιδιών πίσω μου, που μου έκανε η γιαγιά με ειρήνη σχολή με η σάλτσα. Δεν το έκανα όλοι. Όλοι έκαναν εδώ τη σάλτσα, όλοι. Είδα πάνω το πάνω. Παιδιά, μην φύγετε από το βίντεο. Μετά το μεζέ, θα ανοίξουμε το καζάνι, να δείτε όλη τη διαδικασία. Βλέπετε φυσικό περιβάλλον. Από κάτω είναι το χωριό Μεσόγεια. Το έχουμε κάνει βιντεάκι. Καλησπέρα, σας καλωσορίζουμε από το χωριό Πάνδροσος, στο καζάνι του κυρίου Χρυσόστομου. Εδώ κόβουμε το καλοκαίρι τα σταφύλια, τα αφήνουμε για να γίνει ζύμωση και αυτή τη στιγμή θα σας δείξουμε πώς γίνεται η απόσταξη των στεμφύλων για την παραδοσιακή σούμα που λέμε εδώ στη Σάμμο. Γιώργο, πόσες μέρες μένουν εδώ τα τσίμωρα αυτά που λέμε? Γύρω στις 50 με 60 ημέρες. Θέλει να πιάσει κάποια συγκεκριμένη βαθμή ή όχι? Όχι, όχι, όχι. Απλώς θέλει να περάσουν αυτές τις συγκεκριμένες ημέρες για να γίνει η κατάλληλη ζύμωση. Και τι ποικιλίες είναι τα σταφύλια? Ποικιλιά είναι το μοσχάτο εδώ που το λέμε τη Σάμμου, αλλά μπορούμε να βάλουμε και διάφορο, ό,τι ποικιλία θέλουμε. 90% είναι μοσχάτο. 90% εδώ είναι μοσχάτο. Πάμε λοιπόν μέσα να τα πούμε κιόλας. Ωραία. Θα μιλήσουμε τώρα λίγο στον κόσμο να εξηγήσουμε πώς γίνεται η απόσταξη των στεμφύλων. Λοιπόν, πρώτον, βάζουμε τα στέμφυλα μέσα στο καζάνι. Το καζάνι αρχίζει και γίνεται κοκλασμός. Υγροποιείται ο ατμός. Εδώ στη ψύχτρα που λέμε και στο τέλος βγαίνει το τελικό απόσταγμα. Εάν τραβάνε τα σταφύλια, η κάθε καζάνια παίρνει γύρω στις 2 ώρες. Μπορεί να μην τραβήξει όμως και να πάρουμε μια ώρα. Είναι ανάλογα το πόσο έχει γίνει η ζύμωση μέσα στα στέμφυλα. Συνήθως εμείς την κόβουμε στους 17 βαθμούς ζάχαρα, το οποίο συνεπάγεται 40 βαθμού αλκοόλ. Φίλε, σε ευχαριστούμε πολύ. Το λουλά βγάζουμε τώρα. Έχει βγει και τραγούδι, όταν καπνίζει ο λουλάς, ε. Γιατί βάζουμε νεράκι μέσα? Για να κρυώσει λίγο. Να κρυώσει, δεν μπορούμε να το πιάσουμε. Παιδιά, μην με παρεξηγείτε, έχω πιει και καμιά δυο σούμες. Δεν καίγεσαι, βρε, δεν καίγεσαι. Όχι. Σε εδώ είναι κάτι μπρούτζινες βίδες τώρα. Αυτό το κάνουμε πάντα λοιπόν, ε. Βεβαίως. Φίλοι μου, λέμε για πολύ ζεστό όμως εδώ πάνω. Πόση βαθμή έχει ξόστομο εδώ? Έχει αρκετού. Και πόσα κιλά είναι το καζάνι? 130. 130. Σνάμπελο ήταν 140. 130 λίτρα, όχι κιλά. Και τι ρίχνουμε τώρα μέσα, τι ρίχνουμε?
Στέρι φιλά. Αυτό λοιπόν βγαίνει η σούμα, εδώ το λέμε σούμα, αλλού που πότσε, αλλιώς το λένε σε άλλα μέρη της Ελλάδας. Ρακί, τσίπουρο. Ρακί, τσίπουρο, όλη η ίδια διαδικασία, όλη η ίδια διαδικασία, δεν έχει ναι. Τι είναι αυτό ρε εσύ Γιώργο που ρίχνει μέσα. Παλιό κρασί. Γλυκό, ε. Ναι. Και γιατί το κάνουμε αυτό. Για να μην πάει σάμπα το βάζω μέσα και ξαναβγαίνει αυτό. Α, ξαναβγαίνει, ε. Ναι. Αυτό τώρα δεν είναι ολοκληρή. Δεν παίρνει αρώματα. Αυτό τώρα δεν είναι ολοκληρή η καζανία, η καζανιά είναι μισή. Γιατί τελειώνει ο παραγωγός. Είναι που λέμε κουτσί. Αυτή η καζανιά είναι κουτσί. Τι καλέ. Να τα λες σαμιώτικα. Κτσί. Γιατί είμαστε σαμιώτες. Άντε το πούμε κτσί. Και για όλους τους φίλους τους YouTubers είμαστε σαμιώτες και μιλάμε σαμιώτικα. Έτσι. Τα παλιά στέφυρα φύγαν από εδώ. Από αυτό το πορτέλο που ανοίγει με μπουκάλα με αέρα. Τώρα το πλήσαμε, το σφραγίσαμε. Η καζανιά έκλεισε. Και πάμε για την απόσταξη τώρα, ε! Ναι, βέβαια. Μετά από κάποια ορισμένη ώρα, όχι γρήγορα. Πόση είναι η ώρα καλή άδεια? Περίπου μισάωρο. Βάζουμε και το τσουβάλι πυρήνα. Πόσο έχει το τσουβάλι πυρήνα? Εκεί πέραμε 100 ευρώ τον τόνο. Σακιασμένη έτοιμη. Από το κεντούρι. Κεντούρες, ε! Όρμο, ναι. Η καύσιμη ύλη του καζανιού, ε. Παλιά ήταν με ξύλα. Ο Κεντούρης έχει κάνει επεξεργασία, ε. Ναι, ναι. Το πυρηνέλαιο, ε. Την έχει βελτιώσει πάρα πολύ. Πριν από χρόνια ήταν υγρή, τώρα αυτή είναι που είστε, την έχει... Ναι, είναι, όντως. Την έχει φτιάξει πάρα πολύ. Έχει και τα τρέφεις όλα, ε. Ε, άλλα, άμα είναι, παίρνω, δεν είναι. Ναι, άμα το τρέφεις και τα... Άντε, στην υγειά μας. Τώρα να είμαστε καλά, ε. Πώς πήγε φέτος η σούμα, πώς πήγε εμάς τώρα εδώ. Πήγε καλά. Πήγε, βγάλαμε καμιά κουσαριά κιλά. Καμιά κουσαριά, ε. 22 βαθμούς σούμα, αυτή θα πιούμε. Βγαίνει σιγά σιγά, τρέχει. Αφού κάναμε μια υπέροχη διαδρομή, αφού μας είπε ο φίλος μας ο Γιώργος όλη τη διαδικασία, αφού κάτσαμε με την παρέα και φάγαμε όμορφα εκλεκτά με ζεδάκια, εδώ από το χωριό Μεσόγεια για τις μικρές διαδρομές Άρης Κωνσταντάρα. Σας ευχαριστώ που καθίσατε και ακόμα μια φορά και είδατε άλλο ένα βιντεάκι των μικρών διαδρομών. Μια εγγραφή, ένα κλικ, μια κοινοποίηση, ένα like θα μας βοηθούσε. Τα λέμε ξανά αύριο το πρωί.